αυτοί θέλουν να λένε ότι εδώ είμαστε το παλιό και αυτοί είναι το νέο. Τους απαντάμε πρώτον ότι αυτό το παλιό έχει μια ιστορία για την οποία είναι υπερήφανη, γιατί τίμησε τη χώρα, τίμησε την Ελλάδα. Δεύτερον, αυτό το παλιό με την ψήφο του ελληνικού λαού κυβερνούσε. Και η ψήφος του λαού ήταν αυτή δημοκρατικά που μας έδινε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κυβερνούσε. Τρίτον, προσπαθεί να βρίσκει διλήμματα συνεχώς διχαστικά το παλιό με το νέο. Ποτέ δεν υπήρξε ένα τέτοιο δίλημα για μας. Γιατί εμείς το παλιό με το νέο θέλουμε να πηγαίνει μαζί, να συμπορεύεται. Φίλες και φίλοι, ήδη την άλλη εβδομάδα είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε με τον πρόεδρο Γιούνκερ και τους επιτρόπους, να τους δέσουμε τα θέματα που μας απασχολούν και κυρίως το μεταναστευτικό. Επειδή όμως με διάφορα κόλπα προσπαθούν να αποφύγουν τα debate και τους ανέφερα, όποια μέρα θέλουν, όποια ώρα θέλουν, αναβάλουμε το ταξίδι στην Ευρώπη για να έχουμε το debate που αυτοί απαιτούν. Γιατί προσπαθούν να αποφύγουν το διάλογο. Δεν μπορεί όμως να μην γίνει διάλογο. Πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν. Χρειάζεται η μεγάλη εθνική προσπάθεια και σκληρή δουλειά. Άμεσος στόχος μας είναι η αποκατάσταση της απεραιότητας και της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που κέρδισε, που έχασε, που έριξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ούτε το όνομα του απερχόμενου Πρωθυπουργού δεν θα αναφέρω σήμερα. Γιατί σήμερα εδώ αξίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Χτυπάει ο παλμός, η καρδιά, η ζωντάνια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το κτίριο υπήρξε τόπος συνάντησης και σύζευξης γενεών, ιδεών, πολιτικών και έχει τη σφραγίδα όλων των μεγάλων στιγμών στην ιστορία της παράταξής μας, στη μεταπολιτευτική ιστορία μας. Εδώ λοιπόν είναι οι ρίζες μας, εδώ έχει γραφτεί η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να τονίσω ότι για πολλούς που μας ακούνε και δεν είναι εδώ, ότι η Νέα Δημοκρατία για αυτούς μπορεί να ήταν ένα κόμμα που κάποτε ψήφιζαν ή κάποτε δεν το ψήφιζαν. Ένα κόμμα που τους απογοήτευε ή τους έκανε να πανηγυρίζουν. Για όλους εμάς όμως που είμαστε εδώ, η Νέα Δημοκρατία είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί την αγαπήσαμε, την υπηρετήσαμε, συσταθήκαμε και προχωρήσαμε μαζί της. Και αυτή τη ζωή γιορτάζουμε σήμερα.